Γεια σας, αυτό το τμήμα των Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για τη βασική εντολή με την οποία μπορούμε να κάνουμε διαγράμματα στο Octave και στο MATLAB, την εντολή PLOT, τη συνάρτηση PLOT αν θέλετε, και θα δούμε μερικά απλά παραδείγματα σχετικά με τη κατασκευή καμπυλών ως γραφήματα. Αργότερα θα δούμε και άλλου τύπου γραφήματα, όπως για παράδειγμα είναι τα γραφήματα στυλών, τα τρισδιάστατα γραφήματα, τα διαγράμματα διασποράς και ούτω καθεξής. Στη βασική της μορφή η εντολή PLOT είναι πάρα πολύ απλή και έτσι θα τη δούμε σήμερα. Απλά θα προσθέσουμε επίσης κάποια στοιχειώδη πράγματα γύρω από τη μορφοποίηση του γραφήματος και των γραμμών που αυτό απεικονίζει, καθώς επίσης και προς το τέλος του βίντεο του μαθήματος αυτού κάπως έτσι πιο σύνθετα παραδείγματα σχετικά με οικονομικά παραδείγματα, παραδείγματα που γνωρίζουμε από την οικονομική θεωρία και πρακτική θα έλεγα επίσης. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε το πρώτο μας παράδειγμα κυρίες και κύριοι που είναι αυτό εδώ. Στο διάγραμμα αυτό, αν δούμε λίγο την εκτέλεσή του, θα το δούμε λίγο εδώ, απεικονίζεται το γράφημα της συνάρτησης του συνειμητόνου. Για να κατασκευάσουμε ένα τέτοιο γράφημα, θα πρέπει να κατασκευάσουμε καταρχήν τον πίνακα τιμών της συνάρτησης αυτής, να δώσουμε δηλαδή δύο διανύσματα τόσο για το χ και τόσο για το ψ. Στη συνέχεια μπορούμε να καλέσουμε, όπως βλέπετε εδώ, τη συνάρτηση PLOT του ψ ως προς το χ, των στοιχείων δηλαδή του διανύσματος ψ ως προς τα στοιχεία του διανύσματος χ και να απεικονιστεί γραφικά το αποτέλεσμα που μόλις έχουμε δει. Για να φτάσουμε όμως στη γραμμή 6, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι θα πρέπει να έχουμε στοιχεία πάνω στο χ και στο ψ και ένας τρόπος να τα δώσουμε είναι τούτος εδώ που σας δίνω στις γραμμές 3 και 4. Σας υπενθυμίζω ότι η συνάρτηση Lean Space κατασκευάζει ένα διάνυσμα τιμών με αρχική τιμή εδώ το 0, τελική τιμή εδώ το 2π, και το διάνυσμα αυτό αποτελείται από 101 στοιχεία. Μην σας μπερδεύει το 101 ή για παράδειγμα το 100, θα μπορούσατε εξίσου σωστά να βάλετε 100. Απλά προτιμώ εγώ τον περιττό αριθμό, τον συν 1, έτσι ώστε να έχω καλύτερη διάκριση στην διαμέρηση. Θα μπορούσατε εδώ να βάλετε έναν οποιοδήποτε άλλο έτσι, στρόγγυλο αριθμό. Να σας πω μονάχα για λόγους απλότητας ότι αν για παράδειγμα εδώ δώσετε τη τιμή 100, αυτό σημαίνει ότι θα ξεκινήσετε από το 0, θα σταματήσετε στο 100 και τα συνολικά σας στοιχεία θα είναι 101. Προφανώς το βήμα αύξησης θα είναι μία μονάδα. Να το καταλάβουμε λίγο καλύτερα. Λοιπόν, αν εδώ ξαναγυρίσουμε λοιπόν στο 2π, στη συνέχεια μπορούμε να κατασκευάσουμε τον πίνακα τιμών του ψ, δηλαδή για όλες τις τιμές του χ να πάρουμε τις αντίστοιχες τιμές του ψ, απλά καλώντας τη συνάρτηση του συνειμητόνου πάνω στο διάνυσμα χ. Με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε δύο διανύσματα ίσου μεγέθους, βασική προϋπόθεση για να δουλέψει σωστά η συνάρτηση PLOT. Θα πρέπει δηλαδή να έχουμε ίσο πλήθος στοιχείων στα δύο διανύσματα και το αποτέλεσμα μπορείτε να το δείτε εδώ. Αυτό που έχουμε δει πριν, την καμπύλη δηλαδή του συνειμητόνου. Τα υπόλοιπα στοιχεία του γραφήματος, όπως είναι οι άξονες, η μορφοποίησή τους κτλ., έχουν τοποθετηθεί αυτόματα από το πρόγραμμα. Θα δούμε σε λίγο πώς μπορούμε να τα επηρεάσουμε. Τέλος, για να μην σας παρεξενεύουν αυτές οι δύο τελευταίες γραμμές, όπως και άλλες φορές σας έχω πει, είναι εντολές οι οποίες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για την αποθήκευση του γραφήματος σε κάποιο αρχείο, τόσο σε μορφή EPS όπως κάνω εγώ εδώ στη γραμμή 8, όσο και σε μορφή PNG όπως γίνεται στη γραμμή 9. Για να το πετύχετε αυτό εδώ θα πρέπει να καλέσετε την αντίστοιχη βιβλιοθήκη της εξαγωγής των γραφημάτων. Εδώ για παράδειγμα γίνεται σε μορφή PNG, το -D σημαίνει device, δηλαδή -D σημαίνει επιλογή του τύπου γραφικών, ενώ το EPS2 που βλέπετε εδώ και μάλιστα με το χρώμα, το C εδώ είναι Color PostScript, θα σας δώσει το αποτέλεσμα σε μορφή EPS σε μεγαλύτερη και καλύτερη ανάλυση και κυρίως για εύκολη μετατροπή του σε καλής ποιότητας PDF στη συνέχεια. Λοιπόν, η επιλογή -R που χρησιμοποιούμε εδώ και αυτή είναι προαιρετική. Το 301 είναι αρκετά μεγάλο νούμερο, σημαίνει ότι θα πάρετε ένα μεγαλύτερη ανάλυση και ακρίβεια γράφημα. Το 72 είναι μια τυπική τιμή. Είναι
η τιμή με την οποία έχουν κατασκευαστεί τα γραφήματα έτσι όπως τα βλέπετε στην ιστοσελίδα του μαθήματος. Για παράδειγμα, τούτο εδώ το γράφημα είναι ένα γράφημα το οποίο έχει αποθηκευτεί με ανάλυση 72-R72 σε μορφή PNG. Σχεδόν όλα τα γραφήματα που βλέπετε στην ιστοσελίδα του μαθήματος είναι με παρόμοιες ή ακριβώς τις ίδιες επιλογές. Ξαναγυρίσουμε εδώ, να σας υπενθυμίσω λοιπόν ότι ο βασικός τρόπος με τον οποίο παράγουμε γραφήματα στο MATLAB ή στο Octave είναι με την εντολή plot, δίνοντας τα δύο στοιχεία στον οριζόντιο και στον κάθετο άξονα. Κατά προεπιλογή, αυτή η απεικόνηση θα γίνει με μια γραμμή. Τα στοιχεία δηλαδή θα ενωθούν, τα σημεία που αντιστοιχούν στο χ και στο ψ, θα ενωθούν μεταξύ τους με μια απαλή γραμμή. Το 101 που βάζουμε εδώ είναι ένας μέτριος αριθμός για μη γραμμικές συναρτήσεις. Θα μπορούσατε για παράδειγμα να χρησιμοποιήσετε πολύ μικρότερα στοιχεία, πολύ λιγότερα στοιχεία, για παράδειγμα 11. Σε αυτήν εδώ την περίπτωση όμως το γράφημα που θα πάρετε δεν θα είναι ομαλό. Όπως βλέπετε εδώ η καμπύλη δεν είναι ομαλή, γιατί δεν υπάρχει έτσι καλή διαμέρηση, καλή λεπτή διαμέρηση του διανύσματος χ. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να βάλετε αρκετά περισσότερες τιμές. Μπορείτε να βάλετε και 1000 για παράδειγμα, 1001, αλλά κάτι τέτοιο καταντάει πια περιττό και χρονοβόρο. Δεν είναι ανάγκη να βάλετε και πάρα πολλά σημεία. Προσπαθούμε δηλαδή με λίγα λόγια να κάνουμε ένα συμβιβασμό ανάμεσα στην ποιότητα και στην ταχύτητα, και σε αυτή την περίπτωση το 101 είναι μια καλή, έτσι, μια σχετικά καλή τιμή που μπορείς να μας δώσει ένα σχετικά καλή ποιότητας γράφημα όσον αφορά την καμπυλότητα της μη γραμμικής συνάρτησης του συνειμητών. Αυτά ελπίζω να σας φάνηκαν εύκολα και απλά. Πριν προχωρήσουμε να σας υπενθυμίσω μονάχα τις εντολές που χρησιμοποιούμε εδώ στην πρώτη γραμμή. Η εντολή clear είναι αυτή η οποία καθαρίζει τη μνήμη του υπολογιστή και του Octave από άλλες αναθέσεις. Για παράδειγμα, αν είχατε αλλού προηγουμένως δώσει τιμές στο χ, στο ψ κτλ. Οι εντολές CLA και CLF καθαρίζουν τις ρυθμίσεις του γραφήματος όσον αφορά όλη την εικόνα, όλο το παράθυρο της εικόνας όπως είναι το CLF, ή όσον αφορά τις ρυθμίσεις γύρω από τους άκτονες, οι οποίες είναι και πολύ συνηθισμένες. Να τροποποιούμε δηλαδή τις ρυθμίσεις των αξώνων του γραφήματος με το CLA. Το A σας θυμίζει το axis, το F είναι από το figure, το CL είναι από το clear. Όταν εκτελείται ένα τέτοιο πρόγραμμα για πρώτη φορά, προφανώς αυτές εδώ οι εντολές είναι τελείως περιττές. Να σας πω μονάχα όμως ότι στην πράξη σε πολλές περιπτώσεις έχουμε ανοιχτό ένα πρόγραμμα του Octave ή του MATLAB και εκτελούμε διαρκώς καινούργιες και καινούργιες εντολές. Οπότε πολλές φορές μπορεί να συμβεί το εξής λάθος. Να έχουμε ξεχάσει για παράδειγμα την ανάθεση τιμών στο χ, από κάπου, να υπάρχει ένα άλλο χ δηλαδή. Εδώ να έχουμε γράψει για παράδειγμα ένα χ1 και εδώ όπως βλέπετε να υπάρχει το ψήσον κοζάιν του χ. Πρακτικά η εντολή δεν θα είναι λάθος, διότι υπάρχει ήδη ένα χ πάνω στο οποίο θα λειτουργήσει το ψ, αλλά δεν θα πάρουμε αυτό το χ που θέλουμε, θα πάρουμε κάποιο άλλο. Για αυτή την περίπτωση, για να αποφύγουμε τέτοια έτσι, λάθη, ένα από τα μυστικά λοιπόν του επαγγέλματος είναι να καθαρίζουμε την κουζίνα πριν πάμε στην επόμενη, πριν πάμε να μαγειρέψουμε το επόμενο φαγητό, κατά την καλή μαγειρική πρακτική όπως έχουμε πει και πολλές φορές. Λοιπόν, νομίζω ότι είπαμε πάρα πολλά πάνω σε αυτό το απλό γράφημα. Πάμε να περάσουμε στο δεύτερο παράδειγμα, στο οποίο θα δούμε κάποια στοιχεία μορφοποίησης του, μορφοποίησης του γραφήματος δηλαδή. Αν θα δούμε λίγο το αποτέλεσμα εδώ, θα δείτε ότι ναι, παίρνουμε πάλι το γράφημα του συνειμητών, αλλά έχει αλλάξει αρκετά εδώ ο τύπος της καμπύλης, τουλάχιστον ως προς την εμφάνιση, και έχουμε προσθέσει εδώ τίτλους τόσο στο γράφημα, όσο να δείτε εδώ υπάρχει ένα ψ στον κάθετο άξονα και ένα χ στον οριζόντιο. Για να τα πετύχουμε αυτά εδώ, κάνουμε λίγο τα εξής. Προσέξτε μονάχα, πριν να εξηγήσουμε λίγο καλύτερα και περισσότερο αναλυτικά τη γραμμή 6, τα παρακάτω εδώ στοιχεία που είναι και πιο απλά. Η επιλογή grid on που χρησιμοποιούμε εδώ στη γραμμή 7, όπως καταλαβαίνετε, ενεργοποιεί την εμφάνιση των γραμμών πλέγματος. Είναι αυτές εδώ οι λεπτές διάστηκτες γραμμές στον οριζόντιο και κάθετο άξονα. Αν κάτι τέτοιο είναι επιθυμητό και πολλές φορές είναι αρκετά βοηθητικό σε γραφήματα, μπορείτε να το τοποθετήσετε κι εσείς. Στη συνέχεια, με την εντολή title, με τη συνάρτηση title, τοποθετούμε ένα τίτλο στο γράφημα,
αυτό που θα γράψουμε μέσα σε αυτά τα διπλά εισαγωγικά, αυτό και θα εμφανιστεί. Όπως για παράδειγμα έχω γράψει εγώ εδώ το plot of cosine ή οτιδήποτε άλλο. Εδώ στη γραμμή 9 και 10, όπως βλέπετε, δίνουμε τους τίτλους των αξώνων με το, H-label, το X-label στον άξονα Χ, στον οριζόντιο άξονα, με Y-label στον κάθετο άξονα των Ψ. Τέλος, μπορούμε να τροποποιήσουμε την εμφάνιση, συγγνώμη, τα όρια των αξώνων στον οριζόντιο και κάθετο άξονα με την εντολή axis, η οποία δουλεύει ως εξής. Παρατηρήστε ότι το όρισμά του είναι ένα διάνυσμα τιμών. Μπορούμε να δώσουμε 2 ή 4 τιμές. Αν θα δώσουμε μόνο 2, θα τροποποιηθεί μόνο ο οριζόντιος άξονας. Αν θα δώσουμε 4, θα τροποποιηθεί και ο κάθετος. Οι 2 πρώτες τιμές λοιπόν αναφέρονται στο άνω και κάτω όριο του οριζόντιου άξονα. Οι 2 επόμενες τιμές αναφέρονται στο, συγγνώμη, άνω και κάτω, στο, άνω, στο κάτω και άνω όριο, στο κάτω και άνω όριο των, του κάθετου άξονα. Να είναι το εδώ. Βλέπετε ότι τώρα πια το γράφημα ξεκινάει από το 0 και σταματάει εδώ στο 2π, περίπου το 6,28, ενώ το, ο κάθετος άξονας ξεκινάει από το μείον 1 και πηγαίνει στο 1, όπως ξέρουμε το, η συνάρτηση του συνμητών είναι μια φραγμένη συνάρτηση μέσα σε αυτά τα όρια. Τώρα προσέξτε λίγο τη γραμμή νούμερο 6, η οποία τροποποιεί την εμφάνιση της γραμμής όπως αυτή αναπαριστάται από τη συνάρτηση plot. Καταρχήν προσέξτε λίγο αυτήν εδώ την επιλογή που είναι μέσα σε εισαγωγικά. Γενικά οι γραμμές στο MATLAB ή στο Octave ορίζονται με αυτόν εδώ τον τρόπο, βάζοντας τα στοιχεία της εμφάνισής του που αφορούν καταρχήν το χρώμα, το οποίο εδώ δηλώνεται με το γράμμα red, R που σημαίνει κόκκινο χρώμα red, και στη συνέχεια με το στυλ της γραμμής έτσι όπως θέλουμε να το απεικονίσουμε. Η διπλή γραμμή που βάζω εγώ εδώ σημαίνει εμφάνιση διακεκομένης γραμμής. Αν θα είχατε μόνο μία απλή γραμμή, τότε θα παίρνατε αυτή την εμφάνιση του γραφήματος, μια συνεχή γραμμή δηλαδή, που είναι και, που είναι και η προεπιλογή. Προεπιλογή επίσης, αν δεν βάλετε τίποτα εδώ, είναι το μπλε χρώμα, δεν δηλώνουμε χρώμα δηλαδή, οπότε το πρόγραμμα θα αποφασίσει μόνο του και θα χρωματίσει την καμπύλη με μπλε χρώμα όπως βλέπετε εδώ, το οποίο μπορείτε να το βάλετε και εσείς εδώ έτσι. Μέσα από το manual του MATLAB του Octave θα δείτε και άλλους τέτοιους χρωματισμούς. Ας μείνουμε λίγο στο κόκκινο που είχα βάλει εγώ εδώ ή στη διπλή γραμμή. Υπάρχουν και, και άλλου τύπου γραμμές εκτός από τη συνεχή, τη διακεκομένη. Λοιπόν, προς το παρόν θα μείνουμε σε αυτές τις δύο έτσι απλές περιπτώσεις. Απλά να ξέρετε ότι, και να γνωρίζετε ότι αν χρειάζεται να τροποποιήσετε την εμφάνιση κάποιες καμπύλης όσον αφορά το χρώμα ή το στυλ της, αν θα είναι συνεχής, διακεκομένη κτλ., μπορείτε να το κάνετε με αυτόν εδώ τον τρόπο. Τέλος, κυρίες και κύριοι, ένας άλλος τρόπος να επέμβουμε στα χαρακτηριστικά της καμπύλης είναι με την μορφή του να δηλώσουμε μία λέξη κλειδί, όπως εδώ είναι το line width, που σημαίνει πάχος της γραμμής, και στη συνέχεια να δώσουμε μία τιμή. Υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι συνδυασμοί που μπορούμε να κάνουμε. Ένας από αυτούς είναι εδώ που αναφέρεται στο πάχος της καμπύλης. Το 2 σημαίνει ότι θα διπλασιάσει την τιμή έτσι όπως την κάνει το πρόγραμμα. Με λίγα λόγια θα είναι λίγο πιο έντονη η γραμμή και θα έχουμε αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Μπορείτε να πάτε σε πολύ πιο μεγάλες τιμές, όπως για παράδειγμα στο 8, και να πάρετε έτσι αρκετά πιο έντονες γραμμές, όπως είναι αυτή εδώ που βλέπετε στην οθόνη. Αλλά από ένα σημείο και μετά, ξέρετε, το αποτέλεσμα δεν είναι καλέσθητο. Νομίζω ότι μικρές τιμές, 1, 2, 3, θα είναι αρκετά ικανοποιητικές. Και να σας θυμίσω επίσης ότι αυτό, παρόλο που δεν είναι απαραίτητο να το κάνετε σε περιπτώσεις όπου έχετε μόνο μία καμπύλη, όπως είναι εδώ, αργότερα θα δούμε περιπτώσεις όπου έχουμε 2 και 3 και 4 καμπύλες και εκεί το πάχος της κάθε καμπύλης μπορεί να παίζει κάποιο ρόλο, τουλάχιστον όσον αφορά τη διάκριση του σε σχέση έτσι με τις υπόλοιπες. Κρατήστε λοιπόν λίγο, σας παρακαλώ, στις σημειώσεις σας αυτές εδώ τις επιλογές, σχετικά δηλαδή με τη μορφοποίηση της καμπύλης και την τροποποίηση της εμφάνισης των στοιχείων του γραφήματος, όπως είναι οι τίτλοι, οι άξονες κτλ. Για να δούμε σε λίγο κάποια έτσι περισσότερα παραδείγματα. Όπως για παράδειγμα στο επόμενο παράδειγμα, στο παράδειγμα νούμερο 3, θα εξετάσουμε την εμφάνιση στο ίδιο γράφημα περισσότερες από μια καμπύλες. Κοιτάξτε λίγο τώρα εδώ, πάνω στην γνωστή μας συνάρτηση, πάνω στο γνωστό μας γράφημα της συνάρτησης του συνημητώνου, έχουμε προσθέσει και το γράφημα του ημητώνου.
Τώρα, τα γραφήματα αυτά φαντάζομαι ότι σας είναι γνωστά από το γυμνάσιο, το πολύ πολύ στην πρώτη ηλικίου, χρόνια πριν δηλαδή. Εδώ τα κάνουμε για λόγους έτσι απλότητας, για να μην δώσουμε κάποιο βάρος όσον αφορά στο τι είναι η καμπύλη, αλλά στο πώς την κατασκευάζουμε, και αργότερα θα πάμε έτσι σε πιο ζουμερά παραδείγματα, αν θέλετε. Πώς κατασκευάζουμε λοιπόν ένα γράφημα το οποίο έχει όχι μία αλλά δύο καμπύλες πάνω του? Πώς μπορούμε να τοποθετήσουμε ένα τέτοιο κλειδί, ένα τέτοιο υπόμνημα κ.ο.κ. Καταρχήν αυτό που χρειαζόμαστε είναι τιμές. Επομένως, όπως προηγουμένως είχαμε κατασκευάσει αυτές εδώ τις τιμές, στο διορθώσουμε και αυτό στο 101 γιατί μας έμεινε από άλλο παράδειγμα. Όπως είχαμε κατασκευάσει λοιπόν τιμές για το χ, το ίδιο κάνουμε και εδώ, μόνο που εδώ τώρα κάνουμε δύο ψ, ένα ψ1 και ένα ψ2. Μπορείτε να ονομάσετε βέβαια με έναν οποιοδήποτε άλλο τρόπο θέλετε εσείς αυτά τα διανύσματα. Και αφού τώρα πια έχουμε τρία διανύσματα, ένα χ και δύο ψ, κάνουμε την εξής δουλειά. Καλούμε τη συνάρτηση plot του ψ1 ως προς το χ με καμπύλη χρώματος red, κόκκινο, και πάχος νούμερο 2, και τελειώσαμε εδώ. Στη συνέχεια βάζουμε την επόμενη καμπύλη. Να τοποθετήσουμε δηλαδή το διάνυσμα χ, τώρα πια το διάνυσμα ψ2, και προσέξτε ότι εδώ έχουμε αλλάξει αρκετά τον τρόπο εμφάνισης της καμπύλης. Σας εξηγήσω σε λίγο τι σημαίνει αυτό εδώ. Και ο πάχος της να είναι επίσης 2. Στο αποτέλεσμα του γραφήματος μπορούμε να επέμβουμε περισσότερο όσον αφορά την εμφάνιση των στοιχείων των αξώνων. Εδώ για παράδειγμα, όπως βλέπετε, έχουμε πει ότι δεν θέλουμε απλά να υπάρχει κάποιο χ στον άξονα, στον οριζόντιο άξονα, αλλά το μέγεθος της γραμματοσειράς να είναι, συγγνώμη, το μέγεθος να είναι 18 και η εμφάνιση των στοιχείων να είναι bold, έντονα γράμματα δηλαδή. Το ίδιο για τον άξονα ψ. Το 18 που δίνω εγώ είναι ένα αρκετά μεγάλο νούμερο και το κάνουμε επίτηδες έτσι ως παράδειγμα για να έχετε μια πιο έτσι σαφή απεικόνηση του τι γίνεται. Και επίσης προσέξτε λίγο εδώ τη γραμμή 12, με την οποία τοποθετούμε το υπόμνημα. Το αποτέλεσμά της είναι αυτό εδώ το μικρό πλαίσιο που μας λέει ότι η κόκκινη καμπύλη είναι αντιστοιχεί στο συνημείτονο και η πράσινη καμπύλη αντιστοιχεί στο ημείτονο. Το υπόμνημα ή το κλειδί του γραφήματος σας υπενθυμίζω ότι είναι κάτι το υποχρεωτικό να το κάνετε όταν έχετε περισσότερες από μία σειρά δεδομένων, όπως είναι εδώ που έχουμε περισσότερα από ένα γραφήματα, περισσότερες από μία γραφικές παραστάσεις. Τέλος εδώ, στη γραμμή 13 δίνεται μία τροποποίηση των στοιχείων που αφορούν το font size, το μέγεθος της γραμματοσειράς, δηλαδή των υπόλοιπων στοιχείων του γραφήματος, όπως για παράδειγμα είναι οι ετικέτες των αξώνων. Αυτό το 14 για παράδειγμα αναφέρεται εδώ στο πόσο μεγάλη γραμματοσειρά 0, 1, 2, 3, 4 κτλ. Θέλω να σας υπενθυμίσω, ή μάλλον πιθανά να το ακούμε και για πρώτη φορά, ότι με το GCA είναι τα γενικά χαρακτηριστικά του τρέχοντος γραφήματος. Αυτό που αλλάζουμε δηλαδή είναι ότι στο γράφημα το οποίο είναι ενεργό αυτή τη στιγμή, στο active, το font size θα γίνει 14. Αυτό πρέπει να γίνει με τη συνάρτηση set και γίνεται με αυτόν εδώ τον τρόπο. Στο τέλος αυτής της σειράς μαθημάτων θα δούμε κάποια προχωρημένα θέματα σχετικά με τα γραφήματα και θα χρησιμοποιήσουμε κατά κόρον αυτή τη συνάρτηση set. Προς το παρόν, θυμηθείτε ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να αλλάξουμε το μέγεθος της γραμματοσειράς στα στοιχεία που σας είπα. Τώρα, ξαναδείχνουμε λίγο το αποτέλεσμα για να το δούμε εδώ. Όπως βλέπετε, είναι αρκετά διαφορετικό σε σχέση με αυτά που έχουμε δει πιο πριν, κυρίως ως προς τη συνάρτηση του ημιτόνου. Εξηγούμε λίγο καλύτερα τι σημαίνει αυτός εδώ ο συμβολισμός. Λοιπόν, ας βγάλουμε λίγο αυτά εδώ πέρα τα στοιχεία. Το G είναι ένας κωδικός που αφορά το χρώμα. Αν για παράδειγμα δούμε το γράφημα, θα δούμε ότι είναι πράσινη η καμπύλη, green δηλαδή, με τα υπόλοιπα στοιχεία να έχουν τοποθετηθεί με τον κατά προεπιλογή. Αν εδώ βάλουμε τη διπλή γραμμή, θα δούμε ότι εδώ έχει γίνει πια διακεκομένη η γραμμή του συνημιτόνου. Σας υπενθυμίζω ότι εδώ στο ψ1 που δεν έχουμε βάλει τίποτα, είναι σαν να έχουμε βάλει αυτό, δηλαδή σαν να χρησιμοποιούμε τη συνεχόμενη γραμμή. Είτε το βάλαμε είτε δεν το βάλαμε, είναι το ίδιο πράγμα. Είναι ο προεπιλεγμένος τύπος καμπύλης, είναι η συνεχής γραμμή. Οπότε δεν το χρειαζόμαστε βασικά. Δεν είναι κακό βέβαια να το βάλετε για να έχετε μια υπενθύμηση του τι έτσι πρέπει να κάνετε. Τώρα, το τρίτο στοιχείο που τοποθετούμε εδώ, που εδώ είναι ένα σύμβολο
το οποίο μπορείτε να πάρετε από το πληκτρολόγιο με το Shift 6 το καπελάκι, μας λέει ότι τα σημεία, εκτός ότι θα ενωθούν με μια πράσινη διακεκομένη καμπύλη, θα τοποθετηθεί ένα σύμβολο πάνω τους, το οποίο είναι το τριγωνάκι. Ένα τριγωνάκι θα το δείτε εδώ. Υπάρχουν και εδώ διάφοροι. Να, είναι τούτα εδώ. Αν το μεγαλώσουμε λίγο το γράφημα, κάνουμε λίγο ένα zoom να το δείτε. Είναι αυτά εδώ τα τριγωνάκια, τα βλέπετε. Πάνω σε αυτήν εδώ την καμπύλη. Προφανώς δεν είναι κάτι που χρειάζεται να το κάνετε πάντοτε αυτό το πράγμα στη δεύτερη καμπύλη. Εδώ το δίνουμε για περιπτώσεις που πιθανά να το χρειάζεται. Πώς μπορεί να, δει, να αποτυπώσουμε μία καμπύλη τα οποία έχουμε ταυτόχρονα και εμφάνιση των σημείων της από τον πίνακα τιμών. Υπάρχουν και άλλοι τύποι τέτοιων σημείων. Για παράδειγμα, αν εδώ θα δώσετε το S, θα πάρετε τετράγωνο, square δηλαδή, και όχι τρίγωνο. Μπορείτε επίσης να βάλετε το V, που σημαίνει ότι θα είναι τριγωνάκι το οποίο δείχνει προς τα κάτω, αντί να είναι προς τα πάνω που είναι το καπελάκι, ή να βάλετε μία τελεία η οποία θα σας δώσει ένα κυκλικό δίσκο, ένα μικρό κυκλάκι δηλαδή γεμισμένο, θα έχετε ένα τέτοιο σύμβολο εδώ. Και πολλά άλλα πράγματα τα οποία μπορείτε, σας λέω, να διαβάσετε από το manual έτσι περισσότερο αναλυτικά. Ας γυρίσουμε πάλι εδώ, το δούμε όλο μαζί. Είπαμε λοιπόν ότι σε αυτό το γράφημα μάθαμε να τοποθετούμε δύο καμπύλες έχοντας δύο πίνακες τιμών, τη μία πίσω από την άλλη. Η εντολή πλότ δηλαδή μπορεί να πάρει περισσότερους προσδιορισμούς καμπυλών από έναν και μπορούμε να βάλουμε όσες καμπύλες θέλουμε. Σε αυτές τις περιπτώσεις μην ξεχνάτε ότι χρειάζεται να βάλετε τι πράγμα, το κλειδί. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να βάλετε το κλειδί. Εγώ προτιμώ αυτόν εδώ και όχι τον ορισμό του μέσα στην εντολή πλότ. Το κλειδί υπόμνημα μπαίνει με την εντολή legend. Θα πρέπει να βάλετε τόσα κλειδιά όσες είναι και οι καμπύλες, έτσι ώστε ο αναγνώστης, αυτός που βλέπει το γράφημα, να μπορεί να καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Και το κλειδί, κυρίες και κύριοι, μπορείτε να επιλέξετε πού θα το τοποθετήσετε. Η τοποθέτηση εδώ με τη λέξη κλειδί location γίνεται κατά κάποιο τρόπο γεωγραφικά. North σημαίνει στο επάνω μέρος του γραφήματος, όπως βλέπετε εδώ. Μπορείτε προφανώς να επιλέξετε άλλες τοποθεσίες, όπως είναι το East και όλα τα σημεία του ορίζοντα, βοράς, νότος, ανατολή, δύση κτλ. Ή για παράδειγμα να δώσετε και τις γωνίες, όπως για παράδειγμα αυτή εδώ η κάτω γωνία, όπως καταλαβαίνετε, είναι southeast, ενώ αυτή εδώ η γωνία κάτω είναι τι πράγμα, πείτε το, west, και τι άλλο, south, southwest. Για να το δοκιμάσουμε. Όπως βλέπετε, μπορεί να πάει εδώ. Τώρα είναι θέμα γούστου και προσωπικής σας προτίμησης που θέλετε αυτό το κλειδί να εμφανίζεται. Ας το αφήσουμε στο North έτσι όπως ήταν πριν. Για να έχουμε αυτό εδώ το αποτέλεσμα όσον αφορά την τοποθέτηση του κλειδιού. Μπορείτε βέβαια να διαλέξετε και άλλο τρόπο, όπως για παράδειγμα είναι οι ακριβείς συντεταγμένες, αλλά γενικά σας συστήνω να προτιμήσετε αυτές τις τυπικές προεπιλογές που υπάρχουν, οι οποίες μπορούν να προσδιοριστούν γεωγραφικά με το southwest, east, northwest, northeast κτλ. Στο επόμενο παράδειγμα που θα δούμε όμως τώρα, κυρίες και κύριοι, στο 4, θα δούμε πάλι την τοποθέτηση στο ίδιο γράφημα δύο καμπυλών. Αυτή τη φορά όμως, θα δείτε, έχουμε κάτι παρόμοιο σε σχέση με πριν. Αυτή τη φορά τα στοιχεία δεν δίνονται σε δύο διαφορετικά διανύσματα, αλλά σε μία μήτρα. Προσέξτε λίγο το εξής. Στη γραμμή 3 τώρα έχουμε ως συνήθως το διάνυσμα τιμών του Χ. Στο σημείο αυτό σας υπενθυμίζω επίσης την κατασκευή του διανύσματος με την άνω και κάτω τελεία. Ο τρόπος αυτό σημαίνει, είναι παρόμοιος με το Lean Space, απλά είναι λίγο διαφορετικός, ότι θα ξεκινήσουμε από το 0, θα καταλήξουμε στο 2π και το βήμα αύξησης που θα χρησιμοποιήσουμε είναι το π50. Και εδώ αρκετά μεγάλος αριθμός από ό,τι βλέπετε. Με τον τρόπο αυτό δίνουμε έμφαση στο βήμα αύξησης και όχι στο πλήθος των σημείων που θέλουμε να παραχθεί ανάμεσα στα δύο όρια του διαστήματος, όπως κάνουμε με τη συνάρτηση Lean Space. Όποιο τρόπο και να κάνετε είναι σωστός, απλά εδώ το δίνουμε για να, ως παράδειγμα διαφορετικής έτσι, προσέγγισης. Στη συνέχεια προσέξτε λίγο εδώ τη γραμμή 4.
Η γραμμή 4 μας λέει ότι θα κατασκευάσουμε μία μήτρα στην πρώτη στήλη της οποίας θα υπάρχουν το συνημήτωνο του ψ, στη δεύτερη στήλη της οποίας θα υπάρχει το ημήτωνο του χ. Με λίγα λόγια μπορούμε να έχουμε σαν δεύτερο όρισμα στη συνάρτηση πλότ, όπως δίνεται εδώ, όχι ένα διάνυσμα τιμών, αλλά μία μήτρα τιμών. Όσες είναι οι στήλες αυτής της μήτρας, τόσες καμπύλες θα παραχθούν. Θέλω να σας πω ότι αυτή η μήτρα θα πρέπει είτε στο πλήθος των γραμμών της, είτε στο πλήθος των στυλών της, να έχει τα ίδια στοιχεία όσες και το διάνυσμα χ. Εδώ έχουμε κατασκευάσει τη μήτρα που το τέριασμα γίνεται κατά στήλη, αλλά θα μπορούσε να είναι κατά γραμμή, το πρόγραμμα θα το ρυθμίσει έτσι αυτόματα. Εδώ, όπως βλέπετε, δίνουμε μόνο τη ρύθμιση όσον αφορά το πάχος των γραμμών, τα υπόλοιπα θα τοποθετηθούν αυτόματα και, όπως βλέπετε, το πρόγραμμα από μόνο του έχει αποφασίσει με ποια σειρά θα βάλει τα χρώματα, ξεκινάει από το μπλε, πάει στο πράσινο, μετά στο κόκκινο κτλ. Αυτές οι ρυθμίσεις μπορούν να αλλάχθουν αν αλλάξετε την παλέτα των χρωμάτων. Προς το παρόν δεν έχουμε λόγο να το κάνουμε κάτι τέτοιο και έτσι μπορούμε με αυτόματο τρόπο να πάρουμε, με περισσότερο αυτόματο τρόπο σε σχέση με πριν, να πάρουμε πολλές καμπύλες πάνω στο ίδιο γράφημα. Να σας πω μονάχα κάτι που δεν έχουμε πει στο προηγούμενο προμάθηματα και είναι στο προηγούμενο μέρος του βίντεο και είναι κάτι καινούργιο, ότι μπορούμε να τοποθετήσουμε εδώ την εντολή που μας δίνει το στοιχείο του γραφήματος που λέγεται υπόνοιμα, το legend δηλαδή, πάνω σε μία μεταβλητή την οποία γενικά τη χρησιμοποιούμε με το όνομα H για να μας θυμίζει κάτι που θα δείτε στη βιβλιογραφία και στα παραδείγματα της βιβλιογραφίας, είτε σε κάποιο βιβλίο που θα διαβάσετε είτε στο διαδίκτυο. Αυτό εδώ λέγεται handler ή τέλος πάντων χειριστής του legend. Αφού αναθέσουμε όλα τα στοιχεία του γραφήματος και το ίδιο το γράφημα ακόμα, μπορούν να έχουν τέτοιους χειριστές, τέτοια handlers. Αφού αναθέσουμε το αποτέλεσμα της εντολής σε ένα τέτοιο χειριστή, στη συνέχεια μπορούμε να τροποποιήσουμε κάποια στοιχεία του. Για παράδειγμα, με την εντολή εδώ που χρησιμοποιούμε legend, που σημαίνει τροποποιούμε το χειριστή υπομνήματος H, όπως το έχουμε ονομάσει εδώ στη γραμμή 11, με το box off, όπως βλέπετε, αφαιρούμε το πλαίσιο που είναι γύρω-γύρω από το υπόμνημα, από το legend. Ενώ στη συνέχεια με την εντολή set μπορούμε, όπως κάνουμε σε άλλα στοιχεία του γραφήματος, να αλλάξουμε το font size. Όπως ακριβώς έχουμε δει εδώ ότι αλλάζουμε το μέγεθος της γραμματοσειράς των στοιχείων των αξώνων, έτσι και εδώ μπορούμε να αλλάξουμε το μέγεθος της γραμματοσειράς του υπομνήματος. Αυτό εδώ, όπως βλέπετε, εδώ που γράφει cosine, εδώ που γράφει sine, έχει μεγαλώσει το μέγεθος της γραμματοσειράς. Ξανά σας τονίζω ότι κάτι τέτοιο δεν είναι απαραίτητο να το κάνετε σε ένα τέτοιο συγκεκριμένο γράφημα. Απλά όσο προχωρούμε το μάθημα, δίνουμε όλο και περισσότερα παραδείγματα χρήσης, έτσι ώστε κατά περίπτωση να κάνουμε στο γράφημα που θέλουμε αυτά που θέλουμε, όταν τα θέλουμε. Εξοικειωθείτε λίγο με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε το legend. Προσέξτε λίγο ότι αυτή εδώ η εντολή, αν την τοποθετήσετε έτσι, θα βάλει το γράφημα. Δεν θα δώσει στο πρόγραμμα όμως μια μεταβλητή χειριστή, όπως είναι αυτό το handler που σας λέω. Αυτό εδώ θα τοποθετήσει βέβαια το υπόμνημα, αλλά στη συνέχεια ο χρήστης μέσω του προγράμματος έχει περισσότερες δυνατότητες να επέμβει πάνω σε αυτό το στοιχείο του γραφήματος. Αυτά λοιπόν και με την εμφάνιση, με τις γραφικές παραστάσεις έτσι απλών συναρτήσεων όπως είναι το ημίτονο και στο συνημίτονο. Έχουμε μάθει ήδη αρκετά γύρω από τη συνάρτηση πλότ και την τοποθέτηση γραφημάτων συναρτήσεων ή γενικά απεικονίσεων στοιχείων με γραμμές πάνω χρησιμοποιώντας το Octave ή το MATLAB. Θα δούμε σε λίγο, κυρίες και κύριοι, τώρα κάπως έτσι περισσότερα οικονομικά παραδείγματα. Πάμε λοιπόν στο παράδειγμα νούμερο 5. Το παράδειγμα νούμερο 5, κυρίες και κύριοι, αν θα δείτε λίγο εδώ το αποτέλεσμά του, είναι μια απεικόνιση της προσφοράς και της ζήτησης, μια απεικόνιση της ισορροπίας της αγοράς. Τέτοια γραφήματα είναι σχετικά απλό να τα κάνουμε στο Octave ή στο MATLAB, κυρίες και κύριοι, και μάλιστα θέλω να σας πω ότι ειδικά στην ειδική περίπτωση που έχουμε
ευθείες γραμμές, που είναι δηλαδή γραμμικές οι συναντήσεις που απεικονίζουμε, δεν χρειαζόμαστε και τόσο πολλά σημεία. Δύο σημεία είναι αρκετά, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τρία ή τέσσερα ή πέντε, αν αυτό είναι απαραίτητο για άλλους λόγους. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, μία γραμμή μπορεί πολύ εύκολα να απεικονιστεί και με δύο μόνο σημεία. Πώς κάνουμε και πώς μορφοποιούμε ένα τέτοιο γράφημα, κυρίες και κύριοι? Για να το δούμε λίγο εδώ. Σε αυτή την περίπτωση, όπως βλέπετε, δεν μιλάμε για χ και ψ, αλλά με την εντολή εδώ Q έχουμε χρησιμοποιήσει ένα διάνυσμα τιμών από το 0 στο 5, το οποίο αυξάνεται κατά μονάδα. Και πάλι σας υπενθυμίζω ότι αυτή εδώ η μονάδα δεν είναι απαραίτητο να την τοποθετήσετε. Δηλαδή, αν δεν βάλετε κάτι εδώ στη μέση, εννοείται ότι είναι μονάδα. Με λίγα λόγια, είναι η προεπιλεγμένη, τιμή. Και στη συνέχεια θα μπορούσατε να σκεφτείτε και μόνοι σας ότι μπορείτε απλά να βάλετε αυτήν εδώ την περίπτωση. Δηλαδή να ξεκινήσετε από το 0 και να πάτε στο 5 ανά 5. Επομένως να πάρετε ένα διάνυσμα με μόνο δύο τιμές. Το αποτέλεσμα θα είναι ακριβώς το ίδιο, μπορείτε να το δείτε και μόνοι σας. Ξανά σας το ξαναλέω ότι για γραμμές δεν χρειαζόμαστε έτσι τόσο πολλά στοιχεία, τα 100, τα 200 που είδαμε πριν. Λοιπόν, αν είναι ευθείες γραμμές. Το ένα θα το αφήσουμε όμως, γιατί θα δούμε κάποιες τροποποιήσεις αργότερα που θα μας είναι χρήσιμη αυτή εδώ η επιλογή. Στη συνέχεια κατασκευάζουμε τις τιμές της καμπύλης, ένα πίνακα τιμών για την καμπύλη ζήτησης. Εδώ χρησιμοποιούμε ένα απλό παράδειγμα που μπορείτε και μόνοι σας να καταλάβετε ότι η αντίστροφη συνάρτηση ζήτησης, η καμπύλη ζήτησης δηλαδή, ορίζεται από την τιμή 20-5 φορές το Q. Ενώ όπως καταλαβαίνετε εδώ η προσφορά, το supply, ορίζεται με τη συνάρτηση, με τη γραμμική συνάρτηση 2-4 φορές το Q την ποσότητα. Αφού λοιπόν έχουμε τώρα πια κατά τη στοιχεία ένα χ και δύο ψ, αν θέλετε το Q, το D και το S, μπορούμε να καλέσουμε τη συνάρτηση plot του D ως προς το Q. Το M που τοποθετούμε εδώ αναφέρεται στο γράφημα και σας υπενθυμίζω ότι είναι το magenta, το ένα έτσι έντονο φούξια χρώμα. Το πάχος αυτής της καμπύλης θα είναι το 2 και κατά τη στοιχεία μετά τοποθετούμε και το supply με B που είναι το μπλε χρώμα. Ορίστε, τούτο εδώ. Λοιπόν, τώρα με την εντολή εδώ νούμερο 8, στην εντολή νούμερο 8 αφαιρούμε την εμφάνιση των εμφανίζουμε τις γραμμές πλέγματος, δεν αναιρούμε αλλά επιβάλλουμε. Τοποθετούμε εδώ ένα τίτλο στο γράφημα που λέγεται Demand Supply Equilibrium, το με font size 20, αρκετά έτσι μεγάλο να το βλέπουμε καλά. Τοποθετούμε εδώ τίτλους στους άξονες του χ και στο ψ, στον οριζόντιο και στο κάθετο άξονα. Ορίζουμε το μήκος των αξώνων. Προσέξτε λίγο, εδώ αυτό είναι 4, ενώ εδώ είναι 5. Δεν είναι απαραίτητο, ξέρετε, να είναι ίδια αυτά εδώ πέρα τα στοιχεία. Αν εδώ κάνουμε λίγο έτσι zoom στο γράφημα, θα δείτε ότι ενώ εδώ η καμπύλη αυτή πηγαίνει προς τα κάτω, μέχρι το 5 δηλαδή, προφανώς σταματάμε το 4, γιατί δεν έχει νόημα να πάμε σε αρνητικές τιμές της τιμής. Συνήθως τέτοια είδους γραφήματα ισορροπίας της αγοράς σταματάνε εδώ στο 0. Πολύ λογικό θα μου πείτε. Ναι. Θα μου πείτε επίσης ότι είναι πολύ λογικό αυτή εδώ η τιμή να είναι 4. Θα μπορούσε βεβαίως να είναι 4. Απλά σας υπενθυμίζω ότι μπορείτε να αποκρύψετε κάποιο μέρος του γραφήματος κατά κάποιο τρόπο να κάνετε ένα κλιπ στο γράφημα, αλλάζοντας το μέγεθος εδώ των ορίων, συγγνώμη, όχι το μέγεθος, αλλάζοντας τα όρια των αξώνων. Τέλος, προσέξτε λίγο ότι εδώ επίσης επιβάλλουμε την εμφάνιση του γραφήματος πάλι εδώ στο βόρειο κομμάτι, δηλαδή στο πάνω κομμάτι του γραφήματος. Έχοντας κρατήσει το χειριστή του εδώ στην μεταβλητή H, για να αλλάξουμε το μέγεθος της γραμματοσειράς του, όπως βλέπετε εδώ είναι κάπως πιο μεγάλα τα γράμματα από ότι είναι τυπικά η προεπιλογή. Και επίσης προσέξτε λίγο αυτές εδώ τις επιλογές, στο τέλος που δεν έχουμε πει σε άλλα παραδείγματα. Στο GCA, κυρίες και κύριοι, αλλάζοντας την επιλογή X-Tick και Y-Tick, μπορούμε να μεταβάλουμε την εμφάνιση των σημείων εδώ πάνω στους άξονες. Όπως βλέπετε, εδώ έχουμε τώρα πια εμφάνιση ανά 0,5 και όχι ανά 1 που θα είχαμε τυπικά, και εδώ ανά 2,5 και όχι ανά 5. Αν αφαιρέσουμε αυτές εδώ τις επιλογές, αν τις σχολιάσουμε για παράδειγμα, κάνουμε σχόλιο και να δείτε λίγο την επίδρασή τους, παρατηρήστε ότι εδώ στον
οριζόντιο άξονα αυτομάτως μεταβαλλόμαστε κατά μία μονάδα, στον κάθετο άξονα αυτομάτως μεταβαλλόμαστε κατά 5. Αυτά εδώ μπορούν να τα αλλάξουμε κατά βούληση με αυτόν εδώ τον τρόπο. Και πάλι σας τονίζω ότι δεν είναι απαραίτητο να το κάνετε σε αυτό το συγκεκριμένο γράφημα. Αν όμως χρειάζεται να μεταβάλλετε την εμφάνιση αυτών των σημείων των αξώνων, μπορείτε να το κάνετε με αυτόν εδώ τον τρόπο. Εδώ δίνουμε τα σημεία έτσι λίγο πιο πυκνά, κυρίες και κύριοι. Στο επόμενο παράδειγμα, στο 6, κυρίες και κύριοι, θα δούμε πώς μπορούμε να επέμβουμε κάπως στο γράφημα όταν έχουμε μη γραμμικές συναρτήσεις, όπως είναι εδώ. Η αλλαγή που χρειάζεται να κάνουμε σε σχέση με τα προηγούμενα που έχουμε πει είναι, όπως καταλαβαίνετε, κάτι που έχουμε πει και στο εκεί που λίγο πριν μιλούσαμε για το συνημίτονο και το ημίτονο. Σε μη γραμμικές συναρτήσεις θα πρέπει να δώσουμε πολύ περισσότερα στοιχεία από τα 2 ή τα 3 ή τα 5 που δίνουμε σε ευθείες γραμμές. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο δεν χρειάζεται να το κάνετε εδώ για τη συνάρτηση της ζήτησης, γιατί αυτή που είναι μη γραμμική είναι μόνο η συνάρτηση της προσφοράς. Σε αυτό το σημείο κοιτάξτε λίγο τι κάνουμε, κυρίες και κύριοι. Χρησιμοποιούμε δύο φορές το Q, μία φορά για τη ζήτηση όπως κάναμε και πριν και μία φορά για την προσφορά όπως κάνουμε εδώ. Αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής. Εδώ, όπως βλέπετε, το D θα έχει τόσες τιμές όσο είναι και το QD. Με λίγα λόγια θα έχει 6 τιμές. Εδώ όμως έχουμε πολύ περισσότερες τιμές, διότι ξεκινάμε από το 0 και πηγαίνουμε κατά 0,1, όχι κατά 1 όπως κάνουμε εδώ. Και αντίστοιχες περισσότερες τιμές θα έχει το S. Με λίγα λόγια, το S και το D είναι δύο μεταβλητές οι οποίες δεν έχουν ίδιο πλήθος στοιχείων, έχουν πολύ διαφορετικό, το ένα πολύ μεγαλύτερο διάνυσμα από το άλλο. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να παρασταθούν σωστά χρησιμοποιώντας τις ίδιες τιμές του διανύσματος που είναι πάνω στο χ, του Q. Θα πρέπει το καθένα να έχει το Q το δικό του. Γι' αυτό βλέπετε εδώ σε σχέση με αυτά που έχουμε πει στο προηγούμενο γράφημα, γιατί όλα τα άλλα υπόλοιπα είναι ίδια, το D γίνεται πάνω στο QD, το S γίνεται πάνω στο QS. Αυτό να το θυμάστε, ότι δεν είναι ανάγκη οι διαφορετικές καμπύλες ενός διαγράμματος να έχουν ακριβώς το ίδιο χ, την ίδια δηλαδή συσχέτιση, να γίνονται πάνω στις ίδιες τιμές του χ. Μπορεί να είναι διαφορετικές. Θα μπορούσε να είναι επίσης ίδιες όπως έχουμε δει, μπορεί όμως να είναι και διαφορετικές. Για παράδειγμα, κοιτάξτε λίγο αυτήν εδώ την περίπτωση. Μπορούμε να δώσουμε ένα διάνυσμα τιμών Q, όπως κάναμε πριν, από το 0 μέχρι το 5. Αυτό εδώ. Και εδώ να έχουμε, συγγνώμη λίγο, 0,1. Να έχουμε δηλαδή ένα διάνυσμα τιμών Q, ακριβώς όπως είναι το QS. Αυτό το διάνυσμα Q να το χρησιμοποιήσουμε και εδώ και εδώ. Το αποτέλεσμα που θα πάρουμε γραφικά, συγγνώμη λίγο, κάτι έχω κάνει λάθος, μισό λεπτάκι, να δούμε λίγο που μας έχει. Ναι. Το αποτέλεσμα που θα πάρουμε, κυρίες και κύριοι, θα πρέπει να είναι το ίδιο, αλλά τι γίνεται, πρέπει να διορθώσουμε λίγο και αυτό εδώ. Έτσι λοιπόν, εδώ όπως βλέπετε το D είναι πάνω στο Q και το S είναι πάνω στο Q, αυτό που ξέχασα να κάνω εγώ προηγουμένως. Είναι ακριβώς το ίδιο. Συγγνώμη λίγο να σας πω λίγο κάτι. Αυτό το λάθος που έκανα λίγο πριν είναι αυτός ακριβώς ο λόγος που σας λέω εδώ ότι πρέπει να κάνετε αυτά εδώ. Μην αφήνετε τη μνήμη του υπολογιστή σας γεμάτη από πράγματα τα οποία δεν χρειάζονται, γιατί όπως βλέπετε ένα λάθος μπορεί να σας από τη διόρθωση ενός πιθανού λάθους τυπογράφησης όπως έχω κάνει εγώ εδώ πριν, κάτι πολύ συνηθισμένο, θα σας βοηθήσει να φτιάξετε σωστά το πρόγραμμά σας. Το νόημα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι το εξής, ότι θα μπορούσαμε να το κάνουμε έτσι, δηλαδή η κατασκευή δύο διαφορετικών διανυσμάτων για το Q είναι αχρίαστη. Το μόνο μειονέκτημα που έχει αυτή εδώ η μέθοδος είναι ότι χρησιμοποιούμε για την κατασκευή της καμπύλης D ένα πολύ μεγάλο διάνυσμα, κάτι που δεν χρειάζεται. Είπαμε ότι μόνο δύο σημεία είναι αρκετά. Κάτι τέτοιο δεν είναι κλιματικό να το κάνετε, δεν μας πειράζει να το κάνετε. Δεν χάθηκε και ο κόσμος δηλαδή, αν έχετε περισσότερα σημεία από ό,τι χρειάζεται. Αυτό που θέλω να σας τονίσω όμως είναι το εξής, ότι καλό είναι να επιθυμάστε, γιατί σε κάποιες περιπτώσεις θα χρειαστεί να το κάνετε,
δεν είναι απαραίτητο οι δύο καμπύλες να γίνουν πάνω στις ίδιες ακριβώς τιμές του χι. Μπορούν να γίνουν σε διαφορετικές. Απλά θα πρέπει ο άξονας να είναι κοινός. Δεν σημαίνει ότι και οι τιμές που έχουμε θα πρέπει να είναι ίδιες. Μπορεί να είναι ίδιες, μπορεί και να είναι διαφορετικές. Τώρα, στο επόμενο παράδειγμα, κυρίες και κύριοι, στο 7, θα δούμε κάτι το οποίο πολλές φορές νομίζω και εσείς μόνοι σας το έχετε έτσι χρειαστεί. Είναι αφενός μεν μία καμπύλη, όπως εδώ είναι μια απλή περίπτωση της καμπύλης έτσι, ζήτησης, αλλά κοιτάξτε λίγο, έχουμε βάλει εδώ ένα σημείο το οποίο προβάλλεται πάνω στους δύο άξονες. Έχουμε επισημάνει με λίγα λόγια ένα σημείο μιας καμπύλης. Πώς μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο? Ειδικά νομίζω ότι πολλές φορές και εσείς ήδη το χρειάζεστε κάποια εργασία σας, όπου θα πρέπει να τονίσετε τις ιδιότητες ή τέλος πάντων να περιγράψετε ένα συγκεκριμένο σημείο πάνω σε κάποια καμπύλη. Είτε αυτό είναι ένα τυχαίο σημείο α, όπως έχουμε κάνει εδώ, είτε βέβαια είναι κάποιο πιο ειδικό σημείο, όπως είναι το σημείο της ισορροπίας ή οτιδήποτε άλλο. Οποιοδήποτε και αν είναι αυτό το σημείο. Τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις, κυρίες και κύριοι? Χρειαζόμαστε ένα διάνυσμα εδώ, τιμών για το χ και το ψ, ώστε να παραχθεί η καμπύλη. Και θα πρέπει να βάλουμε μια δεύτερη, αυτό το σημείο που βλέπετε εδώ, κατ' ουσίαν είναι μια δεύτερη καμπύλη. Μια καμπύλη η οποία αποτελείται από ένα μόνο σημείο και η οποία αναπαριστάται ως σημεία. Στη συνέχεια χρειαζόμαστε μια τρίτη καμπύλη που είναι τούτη εδώ, με συντεταγμένες οι οποίες προέρχονται από αυτό εδώ το σημείο, γιατί οι υπόλοιπες, όπως προβολές του δηλαδή, είναι το 0 είτε στον οριζόντιο άξονα είτε στον κάθετο, και αντίστοιχα μια κάθετη καμπύλη. Τι κάνουμε για να παράξουμε αυτό εδώ το γράφημα? Ορίζουμε, αν θέλετε, εδώ τις τιμές α και β της καμπύλης ζήτησης. Δεν είναι απαραίτητο να το κάνετε, αλλά επειδή πολλοί υπολογισμοί εμπλέκουν αυτές εδώ πέρα τις τιμές, βασική αρχή του προγραμματισμού που μαθαίνουμε είναι ότι θα πρέπει να δίνουμε, να τις χειριζόμαστε με μεταβλητές και όχι μόνες τους. Στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, κατασκευάζουμε το διάνυσμα τιμών για το Q και δίνουμε εδώ τις τιμές της καμπύλης ζήτησης, το D δηλαδή. Και ορίζουμε ένα ειδικό σημείο, το οποίο εδώ το ονομάζουμε QS ή Q star ή κάπως Q αστεράκι, Q0 όπως θέλετε εσείς. Αυτό εδώ είναι πάνω στη μονάδα. Έχει συντεταγμένη πάνω στον οριζόντιο άξονα την μονάδα, τετμημένη δηλαδή. Το PS η τιμή του τώρα, όπως βλέπετε, είναι α-B φορές το QS, αυτό εδώ δηλαδή. Το γεγονός ότι χρησιμοποιούμε δύο φορές αυτές εδώ τις τιμές, το 20 και το 5, τόσο και την καμπύλη ζήτησης, όσο και για να βρούμε την προβολή, την τιμή του σημείου QS, της ποσότητας QS δηλαδή, μας αναγκάζει, σας λέω, να σκεφτούμε να χρησιμοποιήσουμε μεταβλητές και όχι τιμές. Τώρα, κοιτάξτε λίγο τους υπολογισμούς αυτούς εδώ. Εδώ έχουμε, χρησιμοποιούμε τα σημεία χ, V που σημαίνει vertical και ψ V που σημαίνει vertical, έτσι ώστε δηλαδή την κάθετη καμπύλη, για να κατασκευάσουμε τα στοιχεία εκείνα, τα δύο σημεία που απαιτούνται με λίγα λόγια για να κατασκευάσουμε την κάθετη καμπύλη. Αυτή εδώ την ευθεία γραμμή. Οι συντεταγμένες των σημείων αυτών εδώ, όπως βλέπετε, είναι το QS και το PS, έτσι ώστε να είναι το σημείο που θέλουμε να εμφανίσουμε, και από την άλλη μεριά, όπως βλέπετε, αυτό εδώ το σημείο θα πρέπει να προβληθεί πού? Πάνω στον οριζόντιο άξονα, επομένως η τεταγμένη του είναι πόσο το 0. Λοιπόν, το ίδιο κάνουμε και εδώ, το ίδιο κάνουμε και εδώ. Αυτά εδώ τώρα τα σημεία θα πρέπει στη συνέχεια να τα, όλες αυτές εδώ πέρα λέτε τις ποσότητες, θα πρέπει να τις παραστήσουμε πάνω στο plot. Να σας πω μονάχα ότι εδώ μπορείτε να κάνετε τέτοιες έτσι μεταβολές, έτσι ώστε να μπορέσετε να προσθήκες, έτσι ώστε να έχετε μια μεγάλη εντολή plot, την οποία μπορείτε να την κάνετε σε περισσότερες από μία γραμμές. Και κοιτάξτε λίγο τώρα τι κάνουμε. Κάνουμε plot του D ως προς το D με μια πράσινη καμπύλη, το G δηλαδή, η οποία είναι συνεχόμενη γραμμή και έχει πάχος 3, του PS ως προς το QS, το οποίο είναι με χρώμα magenta, δηλαδή έτσι σκούρο φούξια, το οποίο είναι μια τελεία που βάζουμε εδώ, σημαίνει απεικόνιση σημείου. Αυτή εδώ η γραμμή δηλαδή είναι αυτή που θα μας δώσει αυτό εδώ το σημείο.
θέλουμε να απεικονίσουμε δηλαδή αυτά εδώ τα στοιχεία με χρώμα magenta, M, με τελεία που σημαίνει ένας κυκλικός δίσκος. Το μέγεθος αυτού του κυκλικού δίσκου, το marker size, είναι το 12. Και αυτό το βλέπετε εδώ πέρα, είναι έτσι λίγο έντονο. Στη συνέχεια θέλουμε να τοποθετήσουμε την εμφάνιση αυτών εδώ των στοιχείων με μια γραμμή που έχει χρώμα magenta και είναι διακεκομένη, και το ίδιο κάνουμε και για αυτές εδώ τις περιπτώσεις όπως βλέπετε. Τέλος, κυρίες και κύριοι, τα υπόλοιπα στοιχεία της εμφάνισης του γραφήματος είναι τούτα εδώ. Και σας υπενθυμίζω και πάλι ότι για να πάρετε ένα τέτοιο γράφημα, εκτός από την κατασκευή της καμπύλης, μπορείτε να κατασκευάσετε ένα σημείο, πάνω να δώσετε ένα σημείο, απλά κατασκευάζοντας μια καμπύλη με εμφάνιση σημείων που έχει μόνο ένα σημείο, και στη συνέχεια, παίζοντας με τις προβολές και τις μηδενικές τιμές δηλαδή που έχουν οι συντεταγμένες πάνω στους άξονες, να κατασκευάσετε τα δύο εκείνα σημεία με τα οποία θα κατασκευάσετε τις καμπύλες αυτές, τις προβολές αν θέλετε, γι' αυτό και είναι έτσι με στυκτές γραμμές. Αυτός εδώ ο τρόπος έχει ένα μειονέκτημα, ότι έχουμε πολλές επιλογές μέσα στη συνάρτηση plot. Καμιά φορά κάτι τέτοιο είναι επικίνδυνο για πολλά λάθη, και στο επόμενο παράδειγμα, κυρίες και κύριοι, στο παράδειγμα νούμερο 8, θα δούμε ακριβώς τους ίδιους υπολογισμούς, μόνο που εδώ θα μιλήσουμε για την εντολή hold on και hold off που βλέπετε εδώ στις γραμμές 23 και 24. Τι κάνουν αυτές οι επιλογές, κυρίες και κύριοι? Προσέξτε ότι εδώ στη γραμμή 15 έχουμε κατασκευάσει τη γραμμή, την καμπύλη ζήτησης. Μόνο δηλαδή, έχουμε κατασκευάσει, συγγνώμη, μόνο την καμπύλη, την πράσινη όπως τη βλέπουμε εδώ. Αυτή εδώ, χωρίς να πάμε παρακάτω. Η εντολή hold on μας λέει το εξής, ότι οι επόμενες εντολές plot που θα δώσουμε και γενικά οι εντολές που αφορούν το γράφημα θα τοποθετηθούν στο ίδιο γράφημα. Δεν θα πάμε δηλαδή σε ένα καινούριο γράφημα, θα μείνουμε σε αυτό που έχουμε. Έτσι μπορούμε στη γραμμή εδώ 25 να δηλώσουμε την εμφάνιση του σημείου, εδώ να δώσουμε δηλαδή το QS και το PS που είναι ένα μόνο σημείο όπως έχουμε δει, το οποίο θα εμφανιστεί σαν κυκλικός δίσκος με μέγεθος 12, ένα άλλο plot που θα μας δώσει μια διακεκομένη γραμμή, ένα άλλο plot που θα μας δώσει μια διακεκομένη γραμμή. Και πριν πάμε στο hold off, που σημαίνει το τέλος της προσθήκης στοιχείων πάνω στο γράφημα, κυρίες και κύριοι, μπορείτε να δείτε εδώ την επιλογή που έχουμε στη γραμμή 28, η οποία εμφανίζει αυτό το γράμμα α εδώ πέρα, αν θέλουμε να δώσουμε επισήμανση πάνω στο γράφημα. Τέτοιες προσθήκες λέξεων ή κάποιων, ας πούμε, σχολείων πάνω στο γράφημα γίνονται με την επιλογή text, όπου θα πρέπει να δώσουμε τις συντεταγμένες εμφάνισής τους. Το τι θα γράψουμε εδώ, το α είναι αυτό που θα γραφεί, ας το βάλουμε σε διπλά εισαγωγικά, δεν χρειάζεται, αλλά μπορείτε να το κάνετε όπως το κάνω εγώ εδώ, όπως βλέπετε υπάρχουν τα διπλά εισαγωγικά, τα οποία δηλώνουν κατά κάποιο τρόπο αυτό που θα τοποθετηθεί στο γράφημα, ενώ με τα μονά εισαγωγικά δηλώνω αυτά που είναι επιλογές. Σας υπενθυμίζω ότι η χρήση του στο Octave, στο MATLAB είναι κοινή, δεν αλλάζει κάτι, απλά είναι θέμα οπτικό δικό μας να το καταλάβουμε λίγο καλύτερα. Οι προσθήκες που έχω βάλει εγώ εδώ στις συντεταγμένες, το 0,1 και το 0,5, κυρίες και κύριοι, θα είναι για να τοποθετήσουμε λίγο καλύτερα το α. Όπως βλέπετε, αν δεν βάλουμε αυτές τις προσθήκες, το α πέφτει πάνω στο σημείο. Είναι καλό να μεταβάλουμε κατά κάτι αυτές εδώ τις συντεταγμένες, να το πάμε λίγο πιο ψηλά δηλαδή και λίγο πιο δεξιά. Θα πάει λίγο πιο δεξιά εδώ κατά 0,1. Το πόσο εξαρτάται από την κλίμακα των αξώνων, και εδώ θα πάει λίγο πιο ψηλά κατά 0,5 και θα δείτε αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Θα χρειαστεί να παίξετε και μόνοι σας λίγο με τέτοιες έτσι περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα να αναπαράγετε όλο το γράφημα της ισορροπίας του αγοράς, να επισημάνετε αυτό το σημείο ή να επισημάνετε για παράδειγμα δύο σημεία όταν μια καμπύλη όπως είναι η ζήτηση μετατοπίζεται και ούτω καθεξής, έτσι ώστε να εξασκηθείτε λίγο καλύτερα. Και από μόνοι σας, όπως είναι και το πάντα το πιο σωστό. Θα κλείσουμε αυτό το μάθημα, κυρίες και κύριοι, με ένα τελευταίο παράδειγμα, το οποίο είναι τούτο εδώ. Απεικόνιση μιας γραμμής, η οποία μας δείχνει την κατάτοπο κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα από το 1960 και μετά.
Τα στοιχεία του γραφήματος αυτού έχουν ληφθεί ως αρχείο από το site της Παγκόσμιας Τράπεζας, από εδώ. Είναι πολύ εύκολο να το βρείτε. Αν θα πάτε εδώ που λέει Data by Country, θα διαλέξετε την Ελλάδα, θα κατεβάσετε αυτόν εδώ τον πίνακα από αυτό εδώ, το κουμπάκι, και θα βρείτε μια ποσότητα που λέγεται κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, Electrical Power Consumption per capita. Στη συνέχεια τα δεδομένα αυτά μπορείτε να τα τοποθετήσετε σε ένα απλό αρχείο κειμένο όπως έχω κάνει εγώ εδώ, είναι, θα το δείτε, είναι τούτο εδώ. Δύο απλές στήλες, οι οποίες υπάρχει το έτος και στη συνέχεια η τιμή, όπως έχουν ληφθεί, σας λέω, από το site της Παγκόσμιας Τράπεζας. Τώρα, όταν έχουμε ένα τέτοιο αρχείο, κυρίες και κύριοι, που εγώ εδώ το έχω ονομάσει EPC, Electrical Power Consumption GR.txt, μπορείτε να το διαβάσετε στο Octave με την εντολή Load. Αυτό αυτόματα θα δημιουργήσει ένα πίνακα τιμών με το όνομα του αρχείου χωρίς την επέκταση, και μπορείτε να πάρετε την πρώτη του στήλη στην μεταβλητή PCR που μας δηλώνει το έτος, το year, και στο EPC που μας δηλώνει τις τιμές της ηλεκτρικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Αφού πάρουμε αυτά τα δύο στοιχεία, μπορείτε πολύ απλά να κάνετε το γράφημα με την εντολή plot, έτσι ώστε να τοποθετήσουμε πάνω σε ένα γράφημα την εξέλιξη της κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας. Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία νομίζω ότι σας είναι γνωστά και δεν είναι κάτι το οποίο χρειάζεται να εξηγήσουμε περισσότερο σε σχέση με αυτά που έχουμε δει πριν. Αυτό εδώ είναι το αποτέλεσμα όπως το βλέπετε. Να σας πω μονάχα και να σας θυμίσω ότι μπορείτε να προφανώς κατασκευάσετε όλα τα στοιχεία των γραφημάτων που έχουμε δει με δύο καμπύλες, με σημεία κτλ. Όχι μόνο παίζοντας με συναρτήσεις, με γνωστές ποσότητες από συναρτήσεις δηλαδή, αλλά διαβάζοντας δεδομένα από κάποια εξωτερική πηγή, όπως εδώ είναι τα δεδομένα της Παγκόσμιας Τράπεζας. Λοιπόν, ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το μάθημα σχετικά με την κατασκευή καμπυλών με το Octave ή το MATLAB. Να είστε πάντα καλά.